Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η επαναστατική απόλαυση του να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου» ανωνύμου, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Κάθε υποταγή των προσωπικών επιθυμιών στις υπαγορεύσεις ενός σκοπού ή μιας ιδεολογίας είναι αντιδραστική, όσο επαναστατικές και αν φαίνονται οι πράξεις που προκύπτουν από μια τέτοια υποταγή. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της θλιβερής, αν και δυνάμει εκπληκτικής εποχής μας, είναι το ότι η σκέψη μπορεί να είναι μια απόλαυση. Παρά την ασφικτική επιρροή των κυρίαρχων θρησκευτικών και πολιτικών ιδεολογιών, πολλά άτομα πράγματι μαθαίνουν να σκέφτονται για τον εαυτό τους και κάνοντας κάτι τέτοιο, σκεπτόμενα μάλλον ενεργητικά, κριτικά για τον εαυτό τους παρά αποδεχόμενα παθητικά προχωνευμένες αντιλήψεις, διεκδικούν το μυαλό τους ως δικό τους. Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο για όσους επιθυμούν να σκέφτονται για τον εαυτό τους. Ένα εγχειρίδιο για τη δημιουργία ενός προσωπικά, μάλλον παρά ιδεολογικά κατασκευασμένου σώματος κριτικής σκέψης, προς ιδίαν χρήση. Ένα σώμα σκέψης που θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις γιατί η ζωή σου είναι έτσι όπως είναι και γιατί ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι. Και το σπουδαιότερο, καθώς θα κατασκευάζεις τη δική σου θεωρία, θα αναπτύξεις επίσης μια πρακτική, μια μέθοδο για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις για την ίδια σου τη ζωή. Επομένως, η κατασκευή της αυτοθεωρίας αποτελεί μια επαναστατική απόλαυση. Είναι μια καταστροφική αλλά συγχρόνως και δημιουργική απόλαυση, επειδή δημιουργείς μια πρακτική θεωρία, μια θεωρία δεμένη με την πράξη για την καταστροφή και την αναδημιουργία αυτής της κοινωνίας. Είναι μια θεωρία περιπέτειας, επειδή βασίζεται σε αυτό που θέλεις από τη ζωή και στην επινόηση των αναγκαίων για την επίτευξη αυτού του σκοπού μέσων. Είναι τόσο ερωτική και χιουμοριστική, όσο μια αυθεντική επανάσταση. Κάθε σύστημα ιδεών, το οποίο έχει στο κέντρο του μια αφαίρεση η οποία σου αναθέτει έναν ρόλο ή κάποια καθήκοντα, είναι μια ιδεολογία. Μια ιδεολογία προσφέρει σε εκείνους που την αποδέχονται μια ψευδή συνείδηση, αναγκαίο συστατικό της οποίας είναι ο ετεροκαθορισμός. Αυτό οδηγεί όσους αποδέχονται την ιδεολογία να συμπεριφέρονται μάλλον ως αντικείμενα παρά ως υποκείμενα, να αφήνονται μάλλον να χρησιμοποιούνται παρά να ενεργούν για να εκπληρώσουν τις δικές τους επιθυμίες. Οι διάφορες ιδεολογίες είναι όλες δομημένες γύρω από διάφορες αφαιρέσεις και επιπλέον εξυπηρετούν όλες τα συμφέροντα μιας κυρίαρχης ή επίδοξης κυρίαρχης τάξης, δίνοντας στα άτομα, αν και ο όρος είναι μάλλον ακατάλληλος, μέλη του κοπαδιού είναι ίσως ορθότερος, την αίσθηση ότι προορίζονται για θυσίες, βάσανα και υποταγή. Η θρησκευτική ιδεολογία είναι το αρχαιότερο παράδειγμα. Η φανταστική προβολή που ονομάζεται Θεός είναι το υπέρτατο υποκείμενο του κόσμου, το οποίο μεταχειρίζεται κάθε ανθρώπινο όν σαν να είναι αντικείμενό του. Στην εντός εισαγωγικών επιστημονική και δημοκρατική ιδεολογία της ελεύθερης επιχείρησης, η επένδυση κεφαλαίου είναι το παραγωγικό υποκείμενο που κατευθύνει την παγκόσμια ιστορία, το αόρατο χέρι που καθοδηγεί την ανθρώπινη εξέλιξη. Προκειμένου να ευημερήσουν, οι πρώτοι καπιταλιστές έπρεπε να επιτεθούν και να αποδυναμώσουν την εξουσία την οποία κατήχε τότε η θρησκευτική ιδεολογία. Αποκάλυψαν τη μυθοποίηση του θρησκευτικού κόσμου και την αντικατέστησαν με τη μυθοποίηση της τεχνολογίας και του εμπορευματικού καπιταλισμού, στον οποίο το κέρδος καθίσταται το υπέρτατο υποκείμενο του κόσμου. Οι 57 παραλλαγές του Λενινισμού είναι επαναστατικές ιδεολογίες, στις οποίες το κόμμα είναι το νόμιμο υποκείμενο που έχει το δικαίωμα να κατευθύνει την παγκόσμια ιστορία, καθοδηγώντας το αντικείμενό του, δηλαδή εσάς, το προλεταριάτο, στη γη της επαγγελίας, μέσω της αντικατάστασης του μηχανισμού της ελεύθερης επιχείρησης του εταιριακού καπιταλισμού με τον λενινιστικό μηχανισμό ενός κρατικού καπιταλισμού. Όλες αυτές οι ιδεολογίες είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο, ενώ το μόνο που διαφέρουν είναι ως προς τις συγκεκριμένες θυσίες που απαιτούν από εσένα, το αντικείμενο. Όλες απαιτούν την αντιστροφή υποκειμένου και αντικειμένου. Τα πράγματα, οι αφαιρέσεις, προσλαμβάνουν τις ανθρώπινες ιδιότητες της δύναμης και της θέλησης, ενώ τα ανθρώπινα όντα καθίστανται πράγματα, εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία αυτών των αφαιρέσεων, Θεός, δικτατορία του προλεταριάτου, πατρίδα κτλ. Η ιδεολογία είναι η αντιστραμμένη αυτοθεωρία. Όλες οι βασιζόμενες στην αφαίρεση ιδεολογίες απαιτούν καθήκον, θυσία χάριν του σκοπού, και κάθε τέτοια ιδεολογία χρησιμεύει για την προστασία της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Οι εξουσίες των οποίων η ισχύς στηρίζεται στην υπακοή πρέπει να μας αρνηθούν την υποκειμενικότητά μας, τη συνειδητή μας θέληση να ενεργούμε χάρη των δικών μας επιθυμιών. Μια τέτοια άρνηση εμφανίζεται από τη μορφή απαιτήσεων για θυσίες χάρη του κοινού καλού, του εθνικού συμφέροντος, της πολεμικής προσπάθειας, της επανάστασης. Οι καθημερινές συζητήσεις προσφέρουν καταπαραίτητα του είδους «δεν μπορείς πάντα να έχεις αυτό που θέλεις». Η ζωή έχει καμπανεβάσματα και άλλα κλισέ της εγκόσμιας θρησκείας της επιβίωσης. Η κοινή λογική είναι απλώς ο παραλογισμός της κοινής αλωτρίωσης. Καθημερινά αρνούνται στους ανθρώπους και αυτοί αρνούνται στον εαυτό τους μια γνήσια ζωή, πουλώντας τους την αναπαράστασή της. Οι μηδενιστές έχουν διαρκώς την τάση να καταστρέψουν το σύστημα που τους καταστρέφει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν όπως ζουν. Πολύ γρήγορα, οι περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να επινοήσουν μια συνεκτική σειρά τακτικών προκειμένου να μετασχηματίσουν τον κόσμο.
Αν όμως ένας μηδενιστής δεν αναγνωρίσει τη δυνατότητα μετασχηματισμού του κόσμου, η υποκειμενική οργή του θα απολυθωθεί σε έναν ρόλο του αυτόχειρα, του μοναχικού δολοφόνου, του εγκληματία βανδάλου του δρόμου, του νεοντανταϊστή, του επαγγελματία ψυχασθενούς, όλοι στην αναζήτηση αποζημίωσης για μια ζωή νεκρού χρόνου. Το λάθος των μηδενιστών είναι ότι δεν συνειδητοποιούν πως υπάρχουν και άλλοι μηδενιστές με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Έτσι λοιπόν, υποθέτουν ότι η συμμετοχή σε ένα συλλογικό σχέδιο αυτοπραγμάτωσης είναι αδύνατη. Το σχέδιο της συλλογικής αυτοπραγμάτωσης, η αλλαγή της ίδιας της ζωής μέσω του μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων, μπορεί ορθώς να οριστεί ως εντός εισαγωγικών πολιτική. Πολιτική, ωστόσο, σημαίνει επίσης μια μυθοποιημένη, ξεχωριστή κατηγορία της ανθρώπινης δραστηριότητας, ένα απομονωμένο συμφέρον με τους δικούς του ειδικούς, πολιτικούς, πολιτικούς συμβούλους και άλλους. Είναι πιθανό να ενδιαφέρεται κανείς ή όχι για αυτό το είδος πολιτικής, όπως ακριβώς είναι πιθανό να ενδιαφέρεται ή όχι για το ποδόσφαιρο, τη συλλογή γραμματοσύμων, τη μουσική ή τη μόδα. Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν σήμερα πολιτική είναι η κοινωνική πλαστοποίηση του σχεδίου της συλλογικής αυτοπραγμάτωσης. Έχει δε καταστεί θέαμα και παροδία, και αυτό βολεύει πάρα πολύ εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία. Η γνήσια συλλογική αυτοπραγμάτωση είναι το επαναστατικό σχέδιο. Είναι ο συλλογικός μετασχηματισμός των κοινωνικών σχέσεων και του φυσικού κόσμου σύμφωνα με τις επιθυμίες όλων όσοι συμμετέχουν. Παρομοίως σήμερα, η εντός εισαγωγικών θεραπεία αναφέρεται κατά κανόνα σε απόπειρες να βοηθηθούν τα άτομα ώστε να προσαρμοστούν στους περιοριστικούς κοινωνικούς τους ρόλους και στην κοινοτοπία της καθημερινής ζωής. Η γνήσια θεραπεία συνεπάγεται την αλλαγή της ζωής ενός ατόμου μέσω της αλλαγής της φύσης της κοινωνικής ζωής. Η θεραπεία πρέπει να είναι κοινωνική, αν πρόκειται να έχει κάποια ουσιαστική σημασία. Η κοινωνική θεραπεία, η θεραπεία της κοινωνίας, και η ατομική θεραπεία, η θεραπεία του ατόμου, είναι αλληλένδετες. Η μία είναι προαπαιτούμενο της άλλης, η μία αποτελεί αναγκαίο τμήμα της άλλης. Φερρυπίν, στη σημερινή κοινωνία υποτίθεται ότι πρέπει να καταπνίγουμε τα αληθινά μας αισθήματα και να παίζουμε έναν ρόλο. Αυτό ονομάζεται «παίζω ένα ρόλο στην κοινωνία». Πόσο αποκαλυπτική είναι αυτή η φράση. Τα άτομα φορούν μια χαρακτηροθωράκιση, κάτι σαν ένα τσάλινο κουστούμι, το οποίο αποτελείται από το παίξιμο ενός ρόλου, από την επιτίδευση και από την απόκρυψη των επιθυμιών ενός ατόμου ως άμυνα απέναντι στα άλλα άτομα. Το να σκέφτεσαι ενεργητικά, κριτικά, σημαίνει πως τοποθετείς τη ζωή σου, όπως είναι τώρα και όπως θα ήθελες να είναι, στο επίκεντρο της σκέψης σου. Αυτή η θετική επικέντρωση στον εαυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή επίθεση στον εξωτερικό κόσμο, στα ψευδοζητήματα, υποστηρίξτε τα στρατεύματά μας. Στις ψευδοσυγκρούσεις, παραδείγματος χάρη εκείνες που προκύπτουν από αντιλήψεις περί φυλετικής ανωτερότητας, στις ψευδοταυτότητες, Αμερικανός, Πατριώτης, Καθολικός, Λευκός Χριστιανός και τα ψευδοδιλήμματα, οικονομική επιβίωση ή καθαρό περιβάλλον που διαποτίζουν την κοινωνική ζωή. Υπάρχει η εξής παλιά εβραϊκή παροιμία: εάν έχεις μόνο δύο εναλλακτικές λύσεις, διάλεξε την τρίτη. Οθεί τους ανθρώπους να αναζητήσουν νέες προοπτικές. Μπορούμε να δούμε το επίπλαστο των ψευδοδιλημάτων αναζητώντας αυτή την τρίτη επιλογή. Η συνείδηση του ότι υπάρχει μια τρίτη επιλογή μας επιτρέπει να αρνηθούμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο δίθεν αντίθετων, αλλά εξίσου αποκρουστικών δυνατοτήτων, τις οποίες μας παρουσιάζουν ως τις μόνες δυνατές επιλογές. Στην απλούστερη μορφή της, αυτή η συνείδηση της τρίτης επιλογής εκφράζεται από μια γυναίκα η οποία δικάζεται για ένοπλη ληστεία και ερωτάται: «Είστε αθώα ή ένοχη? Είμαι πεινασμένη και άνεργη», απαντά αυτή. Μια πιο θεωρητική αλλά εξίσου κλασική απεικόνηση αυτής της συνείδησης είναι η άρνηση επιλογής μεταξύ της άρχουσας τάξης του εταιριακού καπιταλισμού της Δύσης και της άρχουσας τάξης του κρατικού καπιταλισμού που έχει απομείνει από το Ανατολικό Μπλοκ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τις βασικές κοινωνικές σχέσεις παραγωγής στη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη αφενός και στην Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και την Κούβα αφετέρου για να διαπιστώσουμε ότι είναι ουσιαστικά ίδιες. Εκεί, όπως και εδώ, η συντριπτική πλειοψηφία εργάζεται για ένα ημερομίσθιο ή έναν μισθό, με αντάλλαγμα την ισόβια απαραίτησή της από τον έλεγχο επί της προσωπικής ελευθερίας επιλογής της εργασίας της. Από τον έλεγχο τόσο επί εκείνων που παράγει, όσο και επί του τρόπου με τον οποίο τα παράγει. Και φυσικά, αυτά που παράγουν, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, πολλούνται εν συνεχεία στους ίδιους τους παραγωγούς ως εμπορεύματα. Στη Δύση, η υπεραξία ή η αξία που παράγεται επιπλέον και υπεράνω της αξίας του εργατικού ημερομισθίου είναι η ιδιοκτησία των διευθυντών και των μετόχων των μεγάλων εταιριών, οι οποίοι συντηρούν το θέαμα του εγχώριου ανταγωνισμού. Στην Ανατολή, η υπεραξία είναι η ιδιοκτησία της κρατικής γραφειοκρατίας, η οποία δεν επιτρέπει τον εγχώριο ανταγωνισμό. Μεγάλη διαφορά. Οι ψευδοταυτότητες είναι ίσως μία ακόμη πιο ισχυρή μορφή μυθοποίησης. Ελείψη μιας πραγματικής κοινότητας, οι άνθρωποι προσκολώνται σε κάθε είδους πλαστές κοινωνικές ταυτότητες, μελετούν και επιχειρούν να αντιγράψουν μια τεράστια ποικιλία ρόλων, τους οποίους παρουσιάζουν σε αυτούς το σχολείο, η εκκλησία και ιδίως τα μέσα μαζικής εντός εισαγωγικών αναψυχής. Αυτές οι κοινωνικές ταυτότητες μπορεί να είναι εθνικές, Ιταλοαμερικάνος, τοπικές, νεοϊρκέζος, εθνικιστικές, πατριώτης, σεξουαλικές, ομοφυλόφιλος.
πολιτιστικές, οπαδός της Αμερικανικής ομάδας baseball γίγαντες, και πάει λέγοντας: όλες όμως έχουν τις ρίζες τους στην κοινή επιθυμία των ανθρώπων να συνδέονται και να ανήκουν κάπου. Προφανώς το να είσαι μαύρος είναι μια πολύ πιο πραγματική ταυτότητα από το να είσαι οπαδός της ομάδας των γιγάντων. Πέραν όμως ενός ορισμένου σημείου, μια τέτοια ταυτότητα δεν χρησιμεύει παρά μόνο για να αποκρύπτει την πραγματική θέση σου στην κοινωνία. Και προκειμένου να αναγνωρίσεις αυτή την πραγματική θέση, θα πρέπει να απορρίψεις τις ψευδοταυτότητες, τις ψευδοσυγκρούσεις και τα ψευδοδιλήμματα και να ξεκινήσεις με επίκεντρο τον εαυτό σου. Με αυτό ως αφετηρία, μπορείς να εξετάσεις την υλική βάση της απογυμνωμένης απομυθοποίησης ζωής σου. Ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είσαι στη δουλειά σου και θέλεις ένα φλιτζάνι καφέ από τον αυτόματο πολιτή. Πρώτον, υπάρχει αυτό καθ' αυτό το φλιτζάνι με τον καφέ. Αυτό συνεπάγεται τους εργάτες που εργάζονται στη φυτεία καφέ, εκείνους που εργάζονται στη φυτεία ζαχαροκάλαμου και στα εργοστάσια επεξεργασία ζάχαρης, στα εργοστάσια χαρτοποιίας και ούτω καθεξής. Εν συνεχεία έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι κατασκεύασαν τα διάφορα τμήματα του αυτόματου πολιτή και εκείνους οι οποίοι τον συναρμολόγησαν. Κατόπιν, αυτούς που εξόριξαν το σιδηρομετάλλευμα και το βοξίτη, παρήγαγαν τον χάλιβα και εργάστηκαν στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία παρέχει ενέργεια για να λειτουργήσει μηχανή. Κατόπιν τους υπαλλήλους, τους δακτυλογράφους και τους τηλεφωνητές που συντόνισαν την παραγωγή και τη μεταφορά, καθώς και όλους τους εργάτες που μετέφεραν τον καφέ, τα φλιτζάνια και το μηχάνημα. Τέλος, έχουμε όλους τους άλλους εργάτες, οι οποίοι παρήγαγαν όλα τα άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση όλων. Αυτό σου προσφέρει μια άμεση υλική σχέση με αρκετά εκατομμύρια ανθρώπων και ουσιαστικά με τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Παράγουν τη ζωή σου και εσύ βοηθάς την παραγωγή της δικής τους. Όσοι έχουν πάει ασυμφέροντα στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, μας παρουσιάζουν συνεχώς ψευδοεπιλογές, δηλαδή επιλογές που συντηρούν την εξουσία τους. Ψηφίστε δημοκρατικούς, ψηφίστε ρεπουμπλικάνους, αλλά ψηφίστε. Μας ζητούν διαρκώς να επιλέξουμε στρατόπεδο στις ψευδοσυγκρούσεις. Κυβερνήσεις, εταιρείες, πολιτικά κόμματα και κάθε είδους προπαγανδιστές μας παρουσιάζουν διαρκώς επιλογές που δεν είναι διόλου επιλογές. Μας προσφέρουν την αυταπάτη της επιλογής. Όμως το μέτρο που εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία ελέγχουν ποιες θα είναι οι επιλογές μας, επιλογές τις οποίες αντιλαμβανόμαστε ως τις μόνες εναλλακτικές λύσεις που διαθέτουμε, θα ελέγχουν επίσης και το αποτέλεσμα των αποφάσεών μας. Κάθε ταξίδι προς την αυτοαπομυθοποίηση πρέπει να αποφύγει το δίδυμο τέλμα της απολυτότητας και του κινησμού. Η απολυτότητα είναι η ολική αποδοχή ή η γενική απόρριψη όλων των συστατικών στοιχείων συγκεκριμένων ιδεολογιών και μάλιστα οποιοδήποτε συνόλου ιδεών ή αντιλήψεων. Ένας απολυτιστής δεν μπορεί να δει καμιά άλλη επιλογή εκτός από την πλήρη αποδοχή ή την πλήρη απόρριψη. Βλέπει τα πράγματα είτε απολύτως καλά είτε απολύτως κακά, μαύρα ή άσπρα. Ο απολυτιστής περιπλανιέται στους διαδρόμους με τα ράφια του ιδεολογικού σούπερ μάρκετ, αναζητώντας το ιδανικό εμπόρευμα και εν συνεχεία αγοράζει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Όμως το ιδεολογικό σούπερ μάρκετ, όπως και κάθε σούπερ μάρκετ, είναι κατάλληλο μόνο για αλληλασία. Για μας έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία να τριγυνάμε στους διαδρόμους με τα ράφια, να ανοίγουμε τα κουτιά, να παίρνουμε ό,τι φαίνεται γνήσιο και χρήσιμο και να πετάμε τα υπόλοιπα. Ο κινησμός είναι μια αντίδραση απέναντι σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την ιδεολογία και την εντός εισαγωγικών ηθική. Αντιμέτωπος με αντίθετες ιδεολογίες, ο κινικός λέει: να είστε καταραμένες και οι δύο. Ο κινικός είναι και αυτός καταναλωτής όπως ο απολυτιστής, ένας καταναλωτής όμως που έχει χάσει κάθε ελπίδα να βρει το ιδανικό εμπόρευμα. Αυτή η συνθετική μέθοδος κατασκευής μιας θεωρίας είναι αντίθετη προς την εκλεκτική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία κάποιος συγκεντρώνει ένα συνονθήλευμα αγαπημένων του κομματιών από αγαπημένες του ιδεολογίες, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίζει τις συνακόλουθες αντιφάσεις. Σύγχρονα παραδείγματα περιλαμβάνουν τον αναρχοκαπιταλισμό, τον χριστιανικό μαρξισμό και τον φιλελευθερισμό γενικότερα. Είναι όλες οι δυνάμεις του παλαιού κόσμου, αφεντικά παπάδες και άλλα αγλιώδη υποκείμενα, τα οποία έχουν κάτι να χάσουν αν οι άνθρωποι επεκτείνουν το παιχνίδι της ανάκτησης του μυαλού τους σε ανάκτηση της ίδιας τους της ζωής. Η επαναστατική θεωρία και βασιζόμενη στην αφαίρεση ιδεολογίες είναι εχθροί, και αυτό το γνωρίζει κάθε άτομο με πολιτική συνείδηση. Με όσα προηγήθηκαν, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η αυτοαπομυθοποίηση και η δημιουργία της δικής μας επαναστατικής θεωρίας δεν εκριζώνουν την αλωτρίωσή μας. Ο κόσμος εντός εισαγωγικών, με τις καπιταλιστικές οικονομικές σχέσεις να διαποτίζουν κάθε πλευρά της ζωής, συνεχίζει την πορεία του και αναπαράγεται καθημερινά με τη συνένεση και τη συνδρομή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Κατά τη διαδικασία κατασκευής της αυτοθεωρίας, οι τελευταίες θεωρίες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε, διστάζει κανείς να τις αποκαλέσει ιδεολογίες, καθώς δεν βασίζονται σε αφαιρέσεις με όλα εκείνα τα συνοδευτικά πρέπει και τα καθήκοντά τους, είναι εκείνες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιότητα με την επαναστατική αυτοθεωρία. Αυτές είναι ο καταστασιασμός και ο συνδικαλισμός. Η Καταστασιακή Διεθνής 1958-1971 ήταν μια οργάνωση προσανατολισμένη στη θεωρία υπεραριστερών Ευρωπαίων, κυρίως Γάλλων, μαρξιστών. Πολλοί,
όπως ο Ι, αρχικός, αρχική, συγγραφέα, συγγραφής αυτού του δοκιμίου, πιστεύουν ότι οι καταστασιακοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην επαναστατική θεωρία. Αυτή η εκτίμηση, ωστόσο, είναι υπερβολικά γενναιόδορη. Όλες ουσιαστικά οι αντιλήψεις κλειδιά, οι οποίες αποδόθηκαν στους καταστασιακούς συγγραφείς, μπορούν να βρεθούν στα έργα προγενέστερων αναρχικών, σοσιαλδημοκρατών και φιλοσόφων, όπως ο Αλέξανδρος Μπέρκμαν, η Έμα Γκόλντμαν, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Τζορτζ Μπερνάρντ Σο, ο Βίλχεμ Ράιχ και ο Φρεντερίκος Νίτσε, παρότι εν λόγω αντιλήψεις ήταν διάσπαρτες και συχνά δεν αναπτύχθηκαν με τη δύναμη που βρίσκουμε στα καλύτερα καταστασιακά κείμενα. Ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο αυτό δεν αναγνωρίζεται ευρέως είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρώτους καταστασιακούς και τους οπαδούς τους είχαν μαρξιστικές καταβολές και απλούστατα δεν ήταν εξοικειωμένοι με το τεράστιο σώμα των μη μαρξιστικών προοδευτικών κειμένων τα οποία παρήχθησαν σε προηγούμενες δεκαετίες. Ενώ οι νεότεροι οπαδοί των καταστασιακών συχνά διαθέτουν ελάχιστη πολιτική εμπειρία και δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την πρώιμη προοδευτική φιλολογία όσο οι μαρξιστές πρόδρομοί τους. Ένας δεύτερος λόγος της υπερεκτίμησης της σημασίας των καταστασιακών είναι το ότι ο καταστασιασμός είναι μια γαλλική ιδεολογία, η οποία χρησιμοποιεί μια μυστηριώδη μαρξιστική προέλευση ορολογία, αθλειότητα του της, κοινωνία του θεάματος, πραγμοποίηση, διαλεκτικός κτλ. Επίσης, όλα ουσιαστικά τα καταστασιακά κείμενα είναι γραμμένα με ένα πολύ δυσνόητο, εξεζητημένο προς την ορολογία, ασαφές ύφος, γεγονός που τα καθιστά απαγορευτικά για τους περισσότερους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, ο καταστασιασμός ασκεί μεγάλη συνομπιστική έλξη σε εκείνους οι οποίοι παριστάνουν τους διανοούμενους. Από τη στιγμή που κατέχεις την ορολογία και έχεις διαβάσει ή ισχυρίζεσαι ότι έχεις διαβάσει τα βασικά, μπαίνει κανείς στον πειρασμό να πει τα ιερά κείμενα, είναι βέβαιο πως τουλάχιστον μοιάζεις με διανοούμενο. Επομένως, διόλου δεν εκπλήσει ότι εκείνοι οι οποίοι παριστάνουν τους καταστασιακούς, προσκολλημένοι καθώς είναι στον καταστασιακό τους ρόλο και τις διανομενίστικες φιλοδοξίες τους, συχνά ελάχιστα ενδιαφέρονται για την αλήθεια, ενώ θεωρούν την αξιοπρεπή ανθρώπινη συμπεριφορά, εντός εισαγωγικών, αστική. Ωστόσο, η κυριότερη ίσως αδυναμία του καταστασιασμού είναι ότι δεν προσφέρει καμία συνεκτική μέθοδο για να πας από εδώ εκεί, δηλαδή από την κοινωνία του θεάματος στην ελεύθερη κοινωνία. Μετά τα όσα είπαμε, θα πρέπει να προσθέσουμε πως το μεγάλο προτέρημα των καταστασιακών συγγραφέων είναι ότι παρουσίασαν τις ιδέες τους με ένα λίγο πολύ συγκροτημένο τρόπο, αναπτύσσοντάς τις εκτενώς, η έκφραση λίγο πολύ χρησιμοποιείται εξαιτίας της πολύ χαμηλής ποιότητας από άποψη ύφους όλων σχεδόν των καταστασιακών κειμένων. Επομένως, η καταστασιακή θεωρία είναι ένα σώμα κριτικής σκέψης, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην αυτοθεωρία ενός ατόμου, αλλά τίποτα περισσότερο. Οτιδήποτε περισσότερο, η άκρητη αποδοχή των καταστασιακών θεωριών και η ταύτιση κάποιου με τις θεωρίες αυτές είναι η ιδεολογική κατάχρηση γνωστή ως καταστασιασμός. Το άλλο σώμα ιδεών που εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα με την επαναστατική αυτοθεωρία είναι υπό την ευρύτερη έννοια του όρου ο συνδικαλισμός. Ανάμεσα στις παραφιάδες του συγκαταλέγονται ο αναρχοσυνδικαλισμός, ο επαναστατικός συνδικαλισμός και ο συμβουλιακός κομμουνισμός, με τον αναρχοσυνδικαλισμό να είναι ο σημαντικότερος των τριών. Η αληθινή αυτοδιεύθυνση είναι η άμεση διεύθυνση, χωρίς καμία ξεχωριστή ηγεσία της κοινωνικής παραγωγής, διανομής και επικοινωνίας από τους εργάτες και τις κοινότητές τους. Το κίνημα για την αυτοδιεύθυνση έχει εμφανιστεί κατά επανάληψη σε ολόκληρο τον κόσμο κατά την πορεία της κοινωνικής επανάστασης. Στη Ρωσία το 1905 και στα 1917-21, στην Ισπανία στα 1936-39, στην Ουγγαρία το 1956, στην Αλγερία το 1960, στην Χιλή το 1972 και στην Πορτογαλία το 1975. Τα μείζωνα προτερήματα του συνδικαλισμού είναι πρώτον ότι επιδιώκει να καταστρέψει τόσο την καταπιεστική εξουσία, όσο και την εμπορευματική, δηλαδή καπιταλιστική οικονομία. Δεύτερον, ότι πράγματι προσφέρει ένα πρακτικό μέσο για να πας από εδώ εκεί. Και τρίτον, ότι αναγνωρίζει πως η μόνη ουσιαστική λειτουργία της κοινωνικής οργάνωσης είναι να προσφέρει την οικονομική βάση, παραγωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών, επί της οποίας στηρίζονται όλα τα άλλα. Ωστόσο, ο συνδικαλισμός κρύβει δύο μείζωνες κινδύνους. Ο πρώτος είναι ότι πολλοί συνδικαλιστές αναπτύσσουν μια μονόπλευρη οπτική. Παθιάζονται τόσο πολύ με τους εργατικούς αγώνες και με τα οικονομικά σχέδια αυτοδιεύθυνσης, ώστε όχι μόνο δεν κατορθώνουν να αναλύσουν τις μη σχετιζόμενες με το χώρο εργασίας μορφές κυριαρχίας και μυθοποίησης, αλλά και συχνά ενεργούν σαν να μην υφίστανται καν τέτοιου είδους προβλήματα. Επομένως, εάν αυτή η συνδικαλιστική τάση επετύχανε τους στόχους της, κάλλιστα θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία μιας αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας, στην οποία άλλες μη οικονομικές μορφές κυριαρχίας και μυθοποίησης θα εξακολουθούσαν να ασκούν την ολέθρια επίδρασή τους. Φερρυπίν είναι εύκολο να οραματίσει ένα ελεγχόμενο από τους εργάτες οικονομικό σύστημα, το οποίο θα συνυπάρχει με τη θρησκευτική μυθοποίηση, την ανθρωποφοβία και τον σεξισμό. Αυτό θα ήταν αντίθετο προς τις αναρχικές αρχές, όμως πολλοί συνδικαλιστές είναι πρώτα συνδικαλιστές και μετά αναρχικοί ή αντιεξουσιαστές, κάτι το οποίο δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι η ουρά κυνηγά το σκύλο και όχι ο σκύλος την ουρά του.
Ο δεύτερος κίνδυνος συνδέεται με τον πρώτο. Ενίοτε οι συνδικαλιστές λησμονούν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν είναι παρά ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Μερικές φορές εμφανίζουν κρούσματα οργανωτικού φετιχισμού. Αυτό θα μπορούσε να αποκληθεί οργανωσίτης, μια διανοητική παρέστηση στην οποία τα μέσα και οι σκοποί αντιστρέφονται και η συνδικαλιστική οργάνωση θεωρείται αυτοσκοπός, σημαντικότερη από τον ίδιο το σκοπό, την ελεύθερη κοινωνία. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις ο σκοπός αυτός φαίνεται να λησμονείται παντελώς και το πιο λυπηρό, η οργανωσίτης ενίοτε, όχι όμως και υποχρεωτικά, οδηγεί σε μια ακόμη χειρότερη αρρώστια, τη γραφειοκρατικοποίηση. Παρά τα αυτά, οι κίνδυνοι αυτοί δεν αποτελούν καταδίκη της συνδικαλιστικής θεωρίας, αλλά απλώς δείχνουν ότι ακόμη και η καλύτερη θεωρία δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτή καμία εγγύηση ότι οι υποστηρικτές της θα ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της ή ότι θα αναπτύξουν ιδέες οι οποίες θα υπερβαίνουν εκείνες που εμπεριέχει αυτή η θεωρία. Αυτό δεν αποτελεί και καμία φοβερή έκπληξη. Ζούμε όλοι στον κόσμο του εμπορευματικού καπιταλισμού και θα ήταν παράδοξο να μην έχει φορτωθεί ο χαρακτήρας μας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα γνωρίσματα που γεννά μια τέτοια ζωή. Και εξίσου παράδοξο θα ήταν αν αυτά τα γνωρίσματα του χαρακτήρα δεν προκαλούσαν προβλήματα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και μάλιστα σε κάθε τύπο οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον άτυπων. Ο κόσμος δεν μπορεί να επανέλθει στη σωστή του θέση παρά μόνο μέσω της συνειδητής, συλλογικής δράσης εκείνων οι οποίοι κατασκευάζουν μια θεωρία για τις αιτίες που τον κρατούν αναποδογυρισμένο. Η αυθόρμητη εξέγερση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χωρίς μια εκ των προτέρων επαρκή προετοιμασία, ο παλαιός κόσμος απλώς θα επανεμφανιστεί μετά από οποιαδήποτε εξέγερση, εγκλωβισμένος εντός εισαγωγικών, καθώς είναι μέσα στην ψυχή των φανταστικών ανθρώπων. Μια αυθεντική επανάσταση μπορεί να εκδηλωθεί μόνο αν υπάρχει ένα συγκροτημένο και πρακτικό μαζικό κίνημα αυτοσυνείδητων ατόμων, το οποίο θα έχει συνειδητά σαρώσει όλες τις μυθοποιήσεις του παρελθόντος.